Την Τετάρτη το βράδυ ενημερώθηκα ότι υπήρχαν 2 κρούσματα σε παιδάκια του παιδικού σταθμού Νέας Κιού με τον ιό, από τον ιό ήττα 1-1. Αμέσως ειδοποίησαμε τον παιδίατρο του σταθμού, τον κύριο Αργυράκη, ο οποίος 8.30 ώρα το πρωί βρισκόταν εκεί, εξέτασε όλα τα παιδάκια, απομάκρυνε όσα είχαν το παραμικρό σύμπτωμα γρήπης και μετά από ενημέρωση στον κύριο Δήμαρχο αποφασίσαμε να κλείσει ο παιδικός σταθμός προληπτικά. Απομακρύθηκα λοιπόν όλα τα παιδάκια και θα μείνει ο σταθμός κλειστός μέχρι και θα ανοίξει τη Δευτέρα το πρωί. Ήρθαμε σε επαφή με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λιμωδών Οσημάτων, το ΚΕΛΠΝΟ. Μας διαβέβαιωσαν ότι ο ιός εποάζεται τάχιστα, που σημαίνει ότι αν είχαν προσβληθεί και άλλα παιδάκια θα το είχαν ήδη δείξει. Άρα δεν υπάρχει φόβος και ανησυχία. Μας συνέστησαν καλύτερη καθαριότητα και απολύμανση του χώρου, πράγμα το οποίο ήδη έχουμε κάνει. Και βεβαίως προσοχή από πλευράς των γονιών, όποια παιδάκια παρουσιάσουν κάποια συμπτώματα, αμέσως να ελεγχθούν από παιδίατρο. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τα υπόλοιπα παιδιά, δεν υπάρχει φόβος, δεν χρειάζεται πανικός. Ήτανε 2 απλά συμπτώματα. Τα παιδάκια νοσηλεύτηκαν βέβαια στο νοσοκομείο Τρίπολης, όμως αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά στην υγεία τους. 2-3 μέρες από ό,τι μου είπαν θα μείνουν ακόμα προληπτικά και μετά θα εξέλθουν. Άρα εμείς από Δευτέρα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα παιδιά του παιδικού σταθμού Νέας Κιού με απόλυτη ασφάλεια. Φυσικό ήταν να ανησυχήσουν οι γονείς και εμείς ανησυχήσαμε, γι' αυτό κάναμε και τις απαραίτητες ενέργειες και τάχιστα. Σας είπα, πρωί-πρωί ο παιδίατρος ήταν εκεί, έλεξε όλα τα παιδάκια ένα-ένα, το παραμικρό σύμπτωμα απομακρύθηκε εκείνη τη στιγμή. Και με σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου είπαμε ότι προληπτικά θα πρέπει να κλείσουμε για 3 μέρες για να έχουμε τον χρόνο επόασης του ιού με κλεισμένο το σχολείο. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Πιστεύω ότι ήταν μικρό το σύμπτωμα και αντιμετωπίστηκε. Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις, τίποτα γενικότερα στην Νέα Κοινό? Όχι, δεν είχαμε και ελπίζω να μην έχουμε.